ζητήσω μια ελαστικότητα δυνατόν στον χρόνο και ο κύριος Υπουργός είπε αρκετά και θέλω και εκτός του χρόνου αν είναι δυνατόν να πω κάτι για αυτό που είπε ο πρόεδρος ο κύριος Χακλαμάνης τώρα. Πριν από 4 μέρες έγινε εδώ συζήτηση αναλυτική, διότι για 5η φορά φέραμε το θέμα. Είναι το 2-6 ψηφισμένος ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής το ζήτημα σε σχέση με την αποτέφρωση των νεκρών κτλ. Και υπάρχει θεατές και αθέατες δυνάμεις μπλοκάρουν αυτή την υπόθεση. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γρηγοράκο, είναι παρόν και ο κύριος Μανιάτης. Τροπολογία υπήρξε το καλοκαίρι που ο κύριος Καλαφάτης ούτε καν τη συζήτησε. Φοβάμαι ότι είστε πίσω από πλευράς ενημέρωσης ως προς το φλέγον αυτό ζήτημα που θέσατε. Αλλά είναι φλέγον και πολύ σοβαρό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία διπλή πίεση, σε μία διπλή αμφισβήτηση που διαλύει κυριολεκτικά κάθε σκέψη για success story. Και από μέσα είδατε χθες τα πορίσματα του αρμόδιου γραφείου της Βουλής για τον προϋπολογισμό σε σχέση με όλα τα βράχη πρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα μεγέθη και τη διακινδύνευση της σοβαρής στην οποία έχει μπει η οικονομική πολιτική και η χώρα, και είδαμε και έξω πώς υποδέχονται οι περίφημοι εταίροι τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές. Αυτή η διπλή πίεση τουλάχιστον από τους εταίρους συμπυκνώνεται στην απέτηση σε ένα θέμα, μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το πασπαρτού για τη φτωχοποίηση, την εκμετάλλευση της χώρας. Και βεβαίως γελάνε από πίσω λέγοντας ότι ποτέ στη χώρα τους δεν θα κάναν αυτά τα οποία επιχειρούνται εδώ. Άρα, η κυβέρνηση με την πολιτική εθελοδουλεία την οποία τη διακρίνει θέλει να εξευμενήσει για μια ακόμα φορά, κάνοντας μεταρρυθμίσεις αυτού του τύπου σαν αυτές που συζητιούνται εδώ, τους εταίρους μήπως πάρει μια χρονική παράταση. Περί αυτού πρόκειται, τρώτε από τα αίτημα, από αυτά που για δεκαετίες ο λαός έχει με δικά του έξοδα και με θυσίες οικοδομήσει. Ξέρετε το ίδιο καλά και με μένα το πόσο δύσκολο είναι και το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας. Αυτό το δίκτυο το ΑΔΜΙΕ για να φτιαχτεί, δεν υπάρχει ενδεχομένως άλλη χώρα της Ευρώπης και τα νησιωτικά και τα ορεινά και τα άλλα που να έχει οικοδομήσει ένα τέτοιο δίκτυο και από πλευράς επιστημονικής και άλλης και άλλης, που έχει μέσα προστιθέμενη αξία περισσότερο και από τα 8 δις τα οποία συζητιούνται. Και πάτε να το εκποιήσετε, να το δώσετε αντί του ποσού το οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές εδώ, για γλύσκρο ποσό. Αλλά για αυτά τα οποία συζητάμε εδώ και 2 μέρες τα τόσο σοβαρά, πόσο ασχολούνται τα δελτία των 8, οι τηλεοράσεις, τα πρωινάδικα, τα χειραγωγημένα από σας στη βάση οικονομικής διαπλοκής και συμφερόντων μέσα μαζικής ενημέρωσης, για αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα που από όλες τις πτέρυγες της Βουλής αναπτύσσονται στρατηγικές προσεγγίσεις, διαφορετικές, πόσο ασχολούνται καθόλου. Με τι ασχολούνται? Με την πρόσκληση, λέει, να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός, ένα γκρόσε κοαλισιόν γερμανικό στην Ελλάδα. Γιατί μας κάνετε αυτή την πρόσκληση, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από τις χειραγωγημένες ειδήσεις και μέσα από τις χειραγωγημένες συζητήσεις των μέσων ενημέρωσης? Είναι σαφέστατα ότι είναι μία πρόσκληση για συνενοχή στο νεοφιλελεύθερο μονόδρομο, στην κοινωνική εκμετάλλευση που οδηγεί σε ανθρωπιστική καταστροφή και στην απαξίωση της χώρας. Μας καλείτε να πάρουμε την ευθύνη για ένα ιστορικό ατόπιμα και για έναν εγκλωβισμό της αριστεράς σε μία τέτοια λογική και σε μία τέτοια συμπαιγνία. Την απάντηση δεν τη δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δίνει νομίζω ο ίδιος ο λαός μας. Σας λέω μόνο ότι την πομπία στην οποία οδηγείτε τα πράγματα θα τη ζήσετε και θα τη χρεωθείτε μόνοι σας. Ούτε η χώρα θα τη χρεωθεί, ούτε βέβαια η αριστερά,
ούτε οι κοινωνικές δυνάμεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με την αγωνία τους για να ξανασταθεί στα πόδια της αυτή η χώρα. Κυρίες και κύριοι, υπόθηκε από εδώ ότι είχατε μία αντίληψη για τα δίκτυα, ότι θα μπορούσαν υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο όλα τα δίκτυα, στις προγραμματικές δηλώσεις ήταν, να παίζουν το ρόλο τους για την ανάπτυξη της χώρας. Κι όμως, πριν Αλέκτορ Λαλίση, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, τώρα ΔΜΙΕ κτλ. Οδηγείται εκεί που οδηγείται τα πράγματα. Παρότι απεδείχθηκε ότι από πλευράς επενδύσεων ο ΑΔΜΙΕ ήταν σε θέση απολύτως να προχωρήσει σε αυτά τα οποία χρειαζόταν η χώρα. Βάζετε ένα φύλλο σικής στο 34%. Κατηδίαν αν μιλήσουμε έξω λίγο από αυτή την αίθουσα, θα συμφωνήσουμε ότι πρόκειται περί φύλλου σικής. Δεν θα σας θυμίσουμε τις υποθέσεις τις προηγούμενες για το περίφημο 34%, πως σε άλλες περιπτώσεις πολύ εύκολα αυτό και μεθοδευμένα πάει στον ιδιώτη και μόνο. Θα σας πούμε ευθέως ότι και μέσα στην Επιστημονική Επιτροπή, αν δείτε στο ντοκουμέντο της Επιστημονικής Επιτροπής, βεβαίως καταδεικνύει το πόσο έολο και ασταθές είναι αυτό το επιχείρημα, όπως επίσης λέει ευθύτατα ότι μέσω μιας ΚΙΑ θα μπορούν οι υπουργοί να πάνε παραπέρα το γενικότερο σχέδιο, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ εν συνόλο. Τη ΔΕΗ θέλετε να δώσετε συνολικά σε ιδιώτες μετά τον ΟΤΕ, πριν από τα λιμάνια, πριν από τα νερά κτλ. Δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε κάτι τέτοιο, διότι απαξιώνετε όλους τους στρατηγικούς πυλώνες για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Ήρθατε, μας είπατε, ότι για την απαξίωση της ΔΕΗ φταίει το μισθολογικό κόστος, φταίει ο συνδικαλισμός, έτσι. Φταίει το ότι βλέπουμε εμείς, λέει, δεκαετίες πίσω και σκεφτόμαστε την Οκτωβριανή Επανάσταση και πόσο εξηλεκτρισμός φέρνει το σοσιαλισμό και τα λοιπά. Σοβαρά. Οι δεκαετίες ανάπτυξης αυτής της χώρας που στηρίχθηκαν σε αυτά τα δημόσια δίκτυα, οι μετέπειτα, οι μεταπολεμικές, μετά και τον εμφύλιο και τα λοιπά, πώς στηρίχθηκαν, πώς υποστηρίχθηκαν από κυβερνήσεις, από πολιτικές, αλλά και από το λαό μας και ιδιαίτερα από τις οικονομίες του λαού μας. Σήμερα πώς τόσο εύκολα βάζετε ένα χ στο ότι πρέπει να είναι δημόσια τα δίκτυα, δημόσιες οι επιχειρήσεις, οι στρατηγικές, ενέργειας και άλλες, και παραπέμπετε, πού, παραπέμπετε σε μια κατάσταση όπου το δίκτυο αυτό θα είναι στα πλαίσια της περιφερειακής οργάνωσης των δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς μέσω του ιδιώτου και όχι μέσω του δημοσίου, δεν θα έχει ως προτεραιότητες αυτές οι οποίες από τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα έχουμε, αλλά θα επισέρχεται μέσα στις προτεραιότητες ενός γενικότερου περιφερειακού σχεδιασμού. Και για ποιο κέρδος μιλάτε σε σχέση με τον ιδιώτη? Του δίνετε ένα εγγυημένο κέρδος με όλες τις υποδομές. Τι φέρνει και επενδύει? Για πείτε μας, δεν είπε ο κύριος Υπουργός. Τι θα επενδύσει ακριβώς ο ιδιώτης εδώ? Τι επέκταση δικτύων θα κάνει? Οι προταθήσεις εναλλακτικές σε σχέση και με τη σύνδεση για Κρήτη, για Κυκλάδες, από την αντιπολίτευση και από άλλες δυνάμεις μπορούν κάλλιστα, άριστα και από την ΔΕΗ να προχωρήσουν. Ποιος θα τις κάνει? Ο ιδιώτης θα τις κάνει? Το κέρδος που του δίνεται είναι ποιο? Μία δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενέργειας μέσω της απόκτησης και της διαχείρισης του δικτύου. Περί αυτού πρόκειται. Στην ανάπτυξη και στη χειραγώγηση την οποία θα μπορεί να κάνει ο ιδιώτης εκεί. Μας λέτε επίσης, επειδή είναι και ιδεολογική η κυρία Μοστορούλη κουβέντα από χθες, ναι. Μας λέτε επίσης περί ιδιωτικοποίησης και κρατικοποίησης. Ποιοι είναι οι κρατιστές και πώς εσείς είστε με τις απελευθερωμένες αγορές?
Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, πιστεύω, δεν κοροϊδευόμαστε, πως θέλετε, αντί του κρατικού μονοπωλίου, να έχετε σε όλες αυτές τις όλους αυτούς τους στρατηγικούς τομείς το ιδιωτικό μονοπώλιο. Περί αυτού πρόκειται. Είναι κλασική περίπτωση εδώ, όπου είναι μια φωτογραφική κυριολεκτικά διάταξη δέσμευσης του ελληνικού δημοσίου για μια διαχρονική πρικοδότηση ενός ιδιωτικού μονοπωλίου. Στην Ολυμπιακή πώς το πήγατε, θυμάστε? Μέσω Aegean. Μία η εταιρεία τώρα. Είναι αλήθεια. Στον ΟΤΕ πώς το πήγατε? Μήπως θυμάστε επίσης πώς ξεκίνησε η δουλειά? Με πόσο τις 100? Πώς μπήκαν οι ιδιώτες στην αρχή και τα λοιπά? Deutsche Telekom. Κλείσαμε και από εκεί. Είναι κλασικά τα πράγματα. Είστε γιαλατζίνεο, φιλελεύθεροι. Επιτρέψτε μου την έκφραση μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Δεν χρήσιμο. Γιαλατζί εντελώς. Τίποτα. Θέλετε ό,τι έγινε από το δημόσιο, ό,τι έγινε από το από όλη την πορεία ανασυγκρότησης της χώρας τώρα επί δεκαετίας, όλες τις κατακτήσεις που είχαμε στον τομέα των δικτύων εν προκειμένου και αλλού, να τα δώσετε σε συγκεκριμένους μονοπρόσωπους ιδιώτες, εγχώριους και ξένους που θα χρησιμοποιούν ως υπεργολάβους ενδεχομένως κτλ. Έχετε υπόψη σας το εξής. Για μας δεν είναι αμυντικός αυτός ο αγώνας. Αν τον καταλαβαίνετε έτσι, έχετε πέσει έξω και σε αυτό το ζήτημα. Η προσπάθειά μας να μείνει η ΔΕΗ μεν καθετοποιημένη ενιαία δημόσια, αλλά και το δίκτυο πλήρως στο δημόσιο έλεγχο και στη δημόσια ιδιοκτησία, εντάσσεται θετικά, έχει θετικό πρόσημο, εντάσσεται απολύτως σαν ένα αναγκαίο προαπαιτούμενο για την προσπάθεια της χώρας για το μετασχηματισμό και του ίδιου του ενεργειακού μοντέλου, για την αποκλιμάκωση σιγά σιγά που έχει αρχίσει να γίνεται και μπορεί να γίνει μέσα από έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της... Ευχαριστώ. Από την εξάρτηση από τα από τους ορυκτές πηγές, για ένα μετασχηματισμό, για μία σύνθεση, και το δίκτυο εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί, να επεκταθεί, να αναβαθμιστεί, για να μπορέσει να γίνει ο φορέας αυτού του νέου ενεργειακού μείγματος που θα βάλει τη χώρα πραγματικά σε μία στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης με πλήρη ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δυνατοτήτων που ανέλησε και ο Μανώλης Ογλέζος προηγούμενα, που έχουμε και στους 5 τομείς τους ενεργειακούς της χώρας μας. Εκεί το εντάσσουμε. Αυτή είναι η επιμονή μας. Δεν είναι καμιά άλλη επιμονή. Μην ψάχνεστε. Το ξέρουμε για τα εργασιακά και τα λοιπά, το γνωρίζουμε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το τυράκι αυτό είναι προς τους επενδυτές. Ότι παιδιά, εντάξει, οι δουλείες που υπήρχαν μέχρι τώρα από τις εργατικές κατακτήσεις, από τις συμβάσεις, από τα κεκτημένα, από τα ασφαλιστικά τα οποία έχουν επενδυθεί από την ίδια τη ΔΕΗ και έχουμε προκύψει εκεί, τις κλείνουμε εμείς, θα παίρνετε... Σε τετράμινα, σε πεντάμινα, σε εξάμινα θα κάνετε training εκεί πέρα εσωτερικό, θα κατεβάσουμε το μισθολογικό κόστος. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στην ιδεολειψία. Είναι παρεμπίπτον ζήτημα. Δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι ότι δεν έχετε καμία ανάταση και για τη χώρα για να σταθεί στα πόδια της μετά τη λέλαπα, μετά την καταστροφή την οποία έχει υποστεί, και δεν έχετε και καμία εναλλακτική πρόταση μέσα από τη διατήρηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, των παραγωγικών πηγών της ενεργειακής στρατηγικής, για να οικοδομηθεί ένα νέο μοντέλο που χρειάζεται η χώρα μας στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Εκεί πέρα είστε μείον. Και δεν είμαστε εμείς που φέρνουμε το παλιό, αν είναι δυνατόν. Άλλωστε ο Υπουργός, ειλικρινέστατα, πήρε τις ευθύνες για όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και για το που οδήγησαν οι πολιτικές της κυβέρνησης εκεί που οδήγησαν. Επαναλαμβάνω, τα άλλα θέματα είναι περίπου τεχνικά. Αναφέρονται άρθρο προς άρθρο. Τι θα γίνει με τις εκτάσεις που αλλάζουν με αυτή την έννοια και το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, που θα δοθούν σε ιδιώτες με ειδικές αποκλίνουσες διατάξεις. Για πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Για ένα-ένα. Να γίνει φίλο και φτερό.
Δεν απάντησε από αυτόν ο κύριος Μανιάτης, παρότι έχουν αναλυθεί τα ζητήματα. Αλλά το κεντρικό ζήτημα είναι ακριβώς η στρατηγική. Και πάνω στη στρατηγική, στο όνομα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στο όνομα της πολιτικής σας επιβίωσης, στο όνομα της επιμονής σε αυτή τη λαθασμένη, άθλια, αποκρουστική κοινωνικά πολιτική του μονόδρομου δήθεν της εσωτερικής υποτίμησης και για να πάρετε όσες ανάσες σας δώσουν ακόμα, διότι και στα υπεσχημένα δεν σας τα δίνουν. Θυμάστε, είπανε μετά τις γερμανικές εκλογές, είπανε Φλεβάρι, Μάρτι, τώρα λένε το καλοκαίρι θα συζητήσουμε για το χρέος. Στην προσπάθειά σας να παρατείνετε αυτό τον ανώμαλο περίπου πολιτικό βίο στον οποίο έχει μπει η χώρα, δίνεται για εξευμενισμό ως ηφηγένειες όλα αυτά τα στρατηγικά πλεονεκτήματα με βάση τα οποία η επόμενη κυβέρνηση, από όποιους και αν αποτελείται, θα κληθεί να ξαναστήσει τη χώρα στα πόδια της. Ο λαός δεν πρέπει να επιτρέψει, οι βουλευτές του που εκπροσωπούν εδώ πέρα μέσα το λαό, δεν πρέπει όταν γίνει σε μία ώρα η ονομαστική ψηφοφορία να επιτρέψουν και αυτό το έγκλημα. Εμείς σας καλούμε ευθύτατα να ομονοήσουμε και να συμμαχήσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα και πάνω σε τέτοια ζητήματα και όχι πάνω στις ανοησίες και τις χειραγωγήσεις που ψεύτικα διλήμματα μέσω ας πούμε των τηλεοράσεων θέτουν για αποπροσανατολισμό του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Και εγώ να πληροφορήσω το σώμα ότι